Συνάδελφοι, καλησπέρα. Το συνδικάτο μας έχει συζητήσει εδώ και αρκετές μέρες και έχει αποφασίσει τη συμμετοχή στις κινητοποιήσεις που υπόθηκαν στην κεντρική ομιλία, αλλά και στην απεργία στις 9 του μήνα. Μέχρι τότε έχουμε αποφασίσει συνέλευση στις 12 του Οκτώβρη για να δώσουμε περισσότερα εφόδια στους εργαζόμενους που θα διαταχθούν στη μάχη της απεργίας. Έχουμε σχεδιάσει πρόγραμμα παρέμβασης σε μία σειρά χώρους, ώστε μέσα από συλλογικές αποφάσεις να πάμε μέχρι την απεργία. Υπάρχει έντονη αγωνία σε όλους τους εργαζόμενους για το τι θα γίνει το χειμώνα και μετά, πώς θα τα βγάλουν πέρα. Αυτή η αγωνία κάνουμε προσπάθεια να εκφραστεί μέσα από κινητοποιήσεις, μέσα από αγωνιστικές πρωτοβουλίες. Πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της περίοδου είναι η τελευταία απεργιακή κινητοποίηση που είχαμε χθες στα ναυπηγεία του Σπανόπουλου, εκεί που βρισκόμαστε από το Μάη σε διαδικασία υπογραφής συλλογικής σύμβασης με απεργιακές κινητοποιήσεις, με συζητήσεις μέσα στον χώρο δουλειάς, προκειμένου να διαταχθούν όλοι οι εργαζόμενοι. Εκλέξαμε μέσα από συλλογική συνέλευση, μέσα από μαζική συνέλευση, εκλέξαμε Επιτροπή Εργαζομένων, η οποία πόστο το πόστο ενημέρωνε τους συναδέλφους για τις εξελίξεις που έχουμε και για την υπογραφή της σύμβασης και γενικότερα, προκειμένου να γίνει κτήμα κάθε εργαζόμενου η μάχη αυτή. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα, μέσα από αυτές τις συλλογικές διαδικασίες, να σταματάμε μέσα στον καύσωνα το καλοκαίρι, να γίνουν ορισμένες αυξήσεις μέσα από τη δική μας δράση και τις πρωτοβουλίες, όπου και οι εργαζόμενοι έμπαιναν μπροστά προκειμένου να γίνουν αυτά κτήμα. Χθες είχαμε μία ακόμα επιτυχημένη μάχη με την καθολική συμμετοχή των εργαζομένων του ναυπηγείου στην απεργία που είχε εξαγγείλει το συνδικάτο μας. Εκφράστηκε η αλληλεγγύη και από το Εργατικό Κέντρο Πειραιά και από το Εργατικό Κέντρο Σαλαμίνας και από φορείς της περιοχής, που σημαίνει την καλύτερη επιτυχία. Την προηγούμενη μέρα όμως από την απεργία, ο ιδιοκτήτης του ναυπηγείου είχε καλέσει τους εργαζόμενους με σκοπό να παρέμβει ώστε να σταματήσει η απεργία να μην γίνει. Έφαγε τα μούτρα του όμως μπροστά στον μπλοκ των εργαζομένων που συσπηρωμένοι στο συνδικάτο όχι μόνο δεν τζίμπησαν στα όσα έλεγε ο ιδιοκτήτης, αλλά το απαντούσαν με το θράσος που διακρίνει την τάξη μας. Ο ιδιοκτήτης καλούσε τους εργαζόμενους να παραιτηθούν από τα δικαιώματά τους και να προχωρήσουν σε εργολάβους. Οι εργαζόμενοι όχι μόνο δεν το αποδέχονται αυτό, δεν αποδέχονται δηλαδή να παραιτηθούν από τη σταθερή και μόνιμη εργασία που έχουν αυτό το διάστημα, αλλά απαντούσαν ότι εδώ πέρα, συσπηρωμένοι με το συνδικάτο, θα έχουμε και άλλες κατακτήσεις. Μας έλεγε να αποδεχτούμε την υπάρχουσα κατάσταση, δηλαδή με τα μεροκάματα αυτά που υπάρχουν, ώστε να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί και σε σχέση με τα άλλα ναυπηγεία. Έγινε ξεκάθαρο από τους εργαζόμενους όμως ότι δεν θα αποδεχθούμε την κατάσταση που υπάρχει στη Σύρο, όπου οι εργαζόμενοι δουλεύουν με εργολάβους με 7 ευρώ την ώρα. Και όχι μόνο αυτό, δεν θα τα αποδεχθούμε γιατί. Γιατί το συνδικάτο είναι εκεί και έχει ποδάρια και δεν είναι με το πλευρό της εργοδοσίας. Οι εργαζόμενοι του τα απαντούσαν όλα ένα προς ένα και την επόμενη μέρα με τη στάση τους δείξαν ότι θα συνεχίσουν τον αγώνα μέχρι την κατάκτηση της συλλογικής σύμβασης. Ξέρουμε και συζητάμε με τον κόσμο πως αυτό δεν αρκεί και έχουμε ξεκάθαρο ότι ό,τι και να καταφέρουμε με τη συλλογική σύμβαση θα είναι λίγο εάν δεν καταφέρουμε να ανατρέψουμε όλα τα μέτρα που έρχονται, όλα τα μέτρα που έχουν ψηφιστεί. Γι' αυτό οι εργαζόμενοι και του ναυπηγείου του Σπανόπουλου αλλά και του κλάδου θα δώσουν μαχητική απάντηση και στην απεργία στις 9 του Νοέμβρη, όπου θα είναι μαζικά, όπου είναι οι κινητοποιήσεις.